προϊόν που θα περιγράψω σήμερα είναι το Carayon Lipstick, Guava Lipstick του Κορέ. Είναι αυτό εδώ το κραγιόν, έτσι είναι η συσκευασία του, σας το δείχνω λίγο γρήγορα. Για περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να το κάνετε Google στο ίντερνετ. Η απόγνωση που θα κάνω περιγραφή σήμερα είναι το 55 χρώμα. Έτσι είναι η συσκευασία, χάρτινη. Μέσα το κραγιόν έρχεται σε αυτή τη μικρή συσκευασία. Ανοίγει έτσι. Είναι κόκκινο το χρώμα του. Αυτή είναι η ποσότητα του κραγιόν και το χρώμα. Και εδώ κάτω γράφει Red 55 και το νούμερο. Λοιπόν, ξεκινάμε με την περιγραφή. Τι είναι το προϊόν? Το προϊόν είναι ένα κραγιόν χρώματος κόκκινο με γουάβα. Λοιπόν, τι μας λέει ο Κορές ότι κάνει αυτό το κραγιόν? Αυτό το κραγιόν έχει μόνο στα... Λοιπόν, είναι ενεδατικό με σταθερό χρώμα, 55 κόκκινο. Σταθερό κραγιόν με απαλή ενυδατική υφή για έντονο χρώμα στα χείλη. Με χύλισμα γουάβα, πηγή βιταμίνης C που προσφέρει αντιοξειδωτική προστασία. Λοιπόν, οπότε ο Κορές μας λέει ότι αυτό το κραγιόν είναι ενυδατικό, ότι έχει έντονο χρώμα και ότι είναι σταθερό το χρώμα του, εντάξει. Αυτά λέει ότι προσφέρει. Τι παίρνουμε εμείς στα χέρια μας και από πού μπορούμε να το προμηθευτούμε? Εσείς αγοράζετε 1,8 γραμμάρια προϊόντος. Δηλαδή αυτό το κραγιόν έχει ποσότητα 1,8 γραμμάρια στην τιμή των 13,50. 13 ευρώ και 50 λεπτά. Από τα φαρμακεία, από τα μαγαζιά του Κορέν, από το ίντερνετ μπορείτε να αγοράσετε αυτό το κραγιόν. Μπορεί να το βρείτε και στα Hondo Center. Λοιπόν, η μυρωδιά του είναι μια μυρωδιά βανίλιας, είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Το χρώμα του είναι κόκκινο, θα μου πείτε εντάξει, κόκκινα υπάρχουν χίλια. Για τα χίλια, χιουμοράκι. Λοιπόν, στο ίντερνετ που έκανα μια μικρή έρευνα, το περιγράφει ως ένα κόκκινο με μπλε χρώμα μέσα, δηλαδή ένα ψυχρό κόκκινο. Εάν δω όμως στους χρωματισμούς, στα χρώματα που έχει μέσα στη συσκευασία, μέσα στα συστατικά, τα χρώματα που αναφέρει είναι μπλε, είναι κόκκινο και είναι και κίτρινο. Οπότε, όπως μπορείτε να φανταστείτε, εφόσον έχει και μπλε και κόκκινο και κίτρινο, δεν θα είναι τόσο ψυχρό. Βέβαια το κίτρινο είναι το λιγότερο σε ποσότητα, είναι το τελευταίο που γράφει. Δεν θα είναι τόσο ψυχρό. Εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι κάπως, όχι καφεδίζει, αλλά ότι είναι αρκετά σκούρο και ότι δεν είναι αρκετά ζωντανό το χρώμα, λόγω αυτού του κίτρινου που έχει μέσα. Λοιπόν, δεν έχει καρμάιν μέσα, δηλαδή για όσους ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα. Δεν έχει, ο Κορές το κάνει εμφανές ότι το γράφει κάπου που να δείτε, ότι είναι δερματολογικά ελεγμένο, ότι είναι mineral oil free, silicone free, propylene glycol free, ethanolamine free. Δηλαδή δεν έχει σιλικόνες αυτό το κραγιόν, δεν έχει προπυλένη γλυκόλη, δεν έχει εθυναλοναμίνη και δεν έχει λάδια τα οποία δεν έρχονται από φυτική προέλευση. Έρχονται μόνο από φυτική προέλευση, δεν είναι συνθετικά. Λοιπόν, αυτό το κραγιόν παρόλο που πωλείται από τον Κορέ, αν προσέξετε στη συσκευασία, γράφει Made in Italy, δηλαδή παρασκευάζεται στην Ιταλία. Ναι, κάπου το διάβασα, ότι είναι made in Italy. Ναι, εδώ ακριβώς. Λέει Αθήνα, Ελλάδα, τηλέφωνα, made in Italy for Cores Natural Products. Το γράφει εδώ πέρα. Λοιπόν, το κραγιόν σαν κραγιόν, έχω τις σημειώσεις μου εδώ κάτω, γι' αυτό κοιτάω κάτω, το κραγιόν σαν κραγιόν είναι λεπτό, δηλαδή δεν είναι χοντροκομμένο, είναι μια πάρα πολύ όμορφη καφέ συσκευασία που δεν φαίνεται καθόλου φτηνιάρικη. Έχει ένα πολύ ωραίο design, νομίζω, σαν κραγιόν, χωρίς να είναι τίποτα το υπερβολικό.
Δηλαδή δεν είναι όπως εκεί οι συσκευασίες του Dior Addict, που ενώ είναι υπερβολικά πολυτελείς, μπορεί σε κάποιον να μην αρέσουν, ούτε όμως και οι συσκευασίες από κάποια κραγιόν της Golden Rose, που είναι απλές και παλιωμοδίτικες. Είναι μια πολύ ωραία μοντέρνα συσκευασία. Έχει πολύ ωραίο καπάκι, το καπάκι κλείνει καλά και ανοίγει καλά, δηλαδή δεν θα έχετε πρόβλημα να σας ανοίξει μέσα στην τσάντα. Λόγω ότι το κραγιόν είναι λεπτό, δεν είναι δηλαδή χοντροκομμένο, μπορείτε εύκολα να βάλετε το χρώμα και στις γωνίες, που όσον αφορά το κόκκινο χρώμα είναι ένα θετικό. Τώρα, εάν αποφασίζετε να μην διαλέξετε αυτό το κραγιόν για χίλιους δύο λόγους, όπως ξέρετε στην αγορά υπάρχουν, να μην πω εκατοντάδες, να πω χιλιάδες αποχρώσεις κόκκινο κραγιόν με τις ίδιες ιδιότητες, δηλαδή να είναι ενυδατικό και να είναι σταθερό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το κραγιόν, ναι, είναι ενυδατικό. Εγώ δεν το ένιωσα φορώντας το να μου στεγνώνει τα χείλη καθόλου και ούτε και φαινόταν, αν τα χείλη μου ήταν ξηρά, να κάνει αυτά τα, να φαίνεται σαν μικρές γραμμούλες. Δεν το έκανε αυτό το κραγιόν. Βέβαια, δεν μου άρεσε πάρα πολύ το πώς απλωνότανε στις άκρες των χιλιών. Δηλαδή, είτε με μολύβι είτε σκέτο, το ένιωθες ότι ήταν έτοιμο να βγει από τα χείλια, να γλιστρήσει. Και εμένα αυτό δεν μου άρεσε. Ειδικότερα για ένα σταθερό κραγιόν, αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Σταθερό, στα αγγλικά, το έχουν extended wear, δηλαδή ότι κρατάει για πολλή ώρα. Δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα που υποστηρίζει ο Κορέας. Αυτό το κραγιόν σε καμία περίπτωση δεν είναι για πολλές ώρες. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι όταν το σκουπίζεις αφήνει ένα stain, ένα λεκέ από πίσω, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου θετικό. Αν μη τι άλλο, είναι αρνητικό στο κόκκινο κραγιόν, γιατί αυτό που θέλεις είναι ή να φύγει τελείως και να μην σου μείνει σημάδι, να μην φαίνεται δηλαδή το μισό ότι σαν να έφαγες, σαν να έχεις πολύ κρασί, ή να μείνει απείραχτο. Οπότε, ίσως με άλλα χρώματα, στα ρουζουλιά και στα ουδέτερα, αυτό να μην ήταν κάποιο πρόβλημα. Αλλά για μένα, αυτό καθιστά πρόβλημα στο κόκκινο χρώμα. Και δεν μου αρέσει καθόλου που το κάνει η marketing ως ότι είναι σταθερό, τη στιγμή που το κραγιόν δεν είναι σταθερό. Οπότε δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Αυτό το κραγιόν, κατά την άποψή μου, και γενικά έχοντας δει όλη τη χρωματική σειρά της Guava, που παρεμπιπτόντως δεν καταλαβαίνω γιατί το ονόμασαν Guava και γιατί διαφημίζουν τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες της βιταμίνης C που έχει η Guava, τη στιγμή που στα χείλη η βιταμίνη C δεν προσφέρει τίποτα και δεν χρειάζεται αντιοξειδωτική προστασία και δεν χρειάζονται Guava. Αυτά δηλαδή τα marketing κόλπα που βάζουμε μέσα ένα φρούτο που δεν το ξέρει κανένας για να πούμε ότι το κραγιόν μας είναι ιδιαίτερα δεν ξέρω κι εγώ τι, εμένα μου τις πάνε προσωπικά. Εσάς μπορεί να μην σας πειράζει, μπορεί να σας αρέσει, αλλά εμένα μου τις πάει. Μου τις πάει όταν κάποιος προσπαθεί να μειώσει την νοημοσύνη μου. Και τέλος πάντων θα επανέλθω σε αυτό το θέμα αργότερα, ας κάνω μια περιγραφή του προϊόντος απλή αντικειμενική προς το παρόν. Λοιπόν, τα θετικά του σας τα είπα, τα αρνητικά του από άποψη υφής σας τα είπα και από άποψη χρώματος. Τώρα, τι πιστεύω εγώ. Αυτό το κραγιόν είναι πάρα πολύ καλό για όριμες γυναίκες. Τα χρώματα που υπάρχουν σε αυτή τη σειρά και η υφή αυτού του κραγιόν πιστεύω ότι ταιριάζουν περισσότερο στις όριμες γυναίκες και όχι στις νέες, που μπορούν να φοράνε πιο έντονα, πιο ζωηρά, πιο ζωντανά χρώματα, με περισσότερο gloss. Αυτό δεν είναι ούτε matte ούτε gloss, είναι κάπως creamy. Γι' αυτό πιστεύω ότι ταιριάζει σε όριμες γυναίκες περισσότερο και από τα χρώματα. Ταιριάζει ίσως σε ανθρώπους που θέλουν προϊόντα που δεν έχουν μέσα mineral oils και τέτοια πράγματα. Αλλά να σας πω κιόλας ότι διαβάζοντας τα συστατικά του δεν είναι όλα φυσικά. Δηλαδή μπορεί να μην έχει mineral oils, αλλά έχει mineral esters μέσα. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες θα μου πείτε. Okay, ναι. Σίγουρα δεν έχει σιλικόνες όπως έχουν άλλα κραγιόν, δηλαδή αν δεν σας αρέσει η σιλικόνη αυτό είναι μια καλή επιλογή. Τώρα
Επίσης, μελαχρινές γυναίκες ίσως μπορέσουν να φορέσουν αυτό το χρώμα καλύτερα. Εμένα ίσως δεν μου πάει. Βέβαια, το είδατε και στο προηγούμενο βίντεο και μπορεί εσείς, ας πούμε, να σας άρεσε το χρώμα επάνω μου. Ίσως εγώ να είμαι πολύ ιδιότροπη, αλλά επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το κόκκινο κραγιόν, έχω μια ιδιοτροπία. Όσον αφορά αν σας αρέσει το χρώμα, μπορείτε να πάτε και να το δοκιμάσετε. Το μόνο εύκολο να πάτε να δείτε σε ένα τέστερ αν σας αρέσει το χρώμα επάνω σας. Εγώ έχω να περιγράψω το προϊόν αναλυτικά για πράγματα που δεν θα σας πούνε εκεί που θα πάτε να το δοκιμάσετε ή που βαριέστε ή δεν έχετε χρόνο να καθίσετε και να αναλύσετε από μόνοι σας. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την τιμή. 1,8 γραμμάρια για 13,5 ευρώ. Το τοποθετεί στα πάρα πάρα πολύ ακριβά κραγιόν. Να φανταστείτε ότι τα κραγιόν, ας πούμε, του Yves Saint Laurent έχουν 4 γραμμάρια για 30 ευρώ, που ισοδυναμεί ακριβώς με την τιμή ένα γραμμάριο για αυτό το κραγιόν. Να μην πω για άλλα κραγιόν που αν είχε την ποσότητα που είχαν άλλα κραγιόν, θα έπρεπε αυτό το προϊόν να κοστίζει σχεδόν 35 ευρώ. Δηλαδή φανταστείτε ότι όταν πάτε και δίνετε τα λεφτά σας για αυτό το κραγιόν, ότι δίνετε το ισοδύναμο των 30 ευρώ ή των 35 ευρώ για κάποιο άλλο κραγιόν. Θα μου πείτε, εντάξει, εμένα τι με ενδιαφέρει, εγώ δεν θέλω άλλο κραγιόν, εγώ θέλω αυτό το κραγιόν. Ναι, όμως το κραγιόν είναι ένα προϊόν που συνήθως το τελειώνουμε, το χρησιμοποιούμε μέχρι το τέλος. Οπότε τα επιπλέον γραμμάρια θα σας έβγαζαν ίσως μισό μήνα παραπάνω και θα χρειαστεί μετά να ξαναγοράσετε. Ενώ, ας πούμε, για τη σκιά ή για ένα άλλο προϊόν που συνήθως δεν το χρησιμοποιούμε ολόκληρο και μπορεί να το έχουμε και 3 χρόνια μέχρι να το τελειώσουμε, δεν θα έμπαινα καν σε αυτή τη διαδικασία σύγκρισης. Αλλά όταν μιλάμε για κραγιόν το οποίο μπορεί να τελειώσει μέσα σε ένα δίμηνο αν το χρησιμοποιείτε συχνά, νομίζω ότι η τιμή είναι κάτι που θα πρέπει να σκεφτείτε. Και τι εννοώ, δεν εννοώ ότι θα πρέπει να τσιγκουνευτείτε τα 13,5 ευρώ αν σας αρέσει, προς Θεού όχι, να το αγοράσετε. Απλά να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σαν καταναλωτές στις αγορές μας στα καλλινικά. Κάνοντας δηλαδή μια ανάλυση σαν αυτή που έκανα εγώ, αντικειμενικά το προϊόν, αν το έκρινα σαν, πώς να το πω, σαν ένας απλός παρατηρητής, θα το έδινα ένα 8 στα 10. Δηλαδή είναι ένα πολύ καλό προϊόν που δίνει χρώμα, πολύ χρώμα, που είναι μαλακό στα χείλη, που μπαίνει εύκολα, που έχει ωραίο packaging. Γενικά, ναι, θα το έδινα ένα 8 στα 10 και τα 2 στα 10 αυτά που θα έχανε οι δύο μονάδες θα ήταν γιατί δεν μένει πολύ στα χείλη και γιατί κάνει λίγο, βγαίνει έξω από τα χείλη. Αυτό, αλλά θα ήταν ένα πολύ καλό κραγιόν στο 8 στα 10. Η δική μου βαθμολογία όμως για το συγκεκριμένο κραγιόν είναι 3 στα 10 και δεν θα το αγόραζα ποτέ ξανά και θα ήμουν σκεπτική με τα προϊόντα του Κορέ γιατί, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα μπορούσε να βάλει περισσότερα γραμμάρια, δηλαδή το προϊόν του το έχει υπερτιμολογήσει κατά την άποψή μου. Η σειρά έχει λίγα χρώματα, χρώματα που δεν με βολεύουν, που δεν μου αρέσουν, που δεν προσφέρουν τίποτα το ιδιαίτερο, που μπορώ να βρω εισάξια κραγιόν και άλλες λύσεις στο ίδιο ακριβώς χρώμα, με την ίδια ακριβώς ποιότητα για 2-3 ευρώ και όχι 13,5 ευρώ και πολύ περισσότερη ποσότητα. Δεν μου αρέσει που το προϊόν παρασκευάζεται στην Ιταλία και εμείς θεωρούμε τον Κορέ ελληνική εταιρεία. Θα μου πείτε, είναι ελληνική εταιρεία. Ναι, αλλά πόσα από τα προϊόντα του παρασκευάζονται στην Ελλάδα. Δεν μου αρέσει που τονίζει ότι δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο. Ενώ στα κραγιόν παραδείγματος χάρη, δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο που δεν έχει αυτό και δεν έχει εκείνο. Δηλαδή κάπου νιώθω ότι δεν θα την πατήσω. Δηλαδή επειδή λέει γκουάβα, δεν σημαίνει ότι θα μου κάνει και κάτι. Να είμαστε, αυτό δεν μου αρέσει, ότι δεν με πειράζει να πληρώνω που λέμε έξτρα, να μην πω τη λέξη αρχίζει από γάμα και τελειώνει σε σιάτικα λεφτά για ένα κραγιόν Yves Saint Laurent και να ξέρω ότι μου πιάνουν τον από πίσω γιατί απλά αγοράζω Yves Saint Laurent ή να ξέρω ότι παίρνω Dior και να ξέρω ότι από τα 30 ευρώ που θα δώσω, τα 15 είναι τζάμπα, είναι για τη φίρμα. Το ξέρω αυτό και το έχω κάνει, δηλαδή είναι δικαίωμα του καθενός. Αλλά με ενοχλεί όταν μια φίρμα όπως ο Κορές που δεν είναι και αμάν. Γιατί δηλαδή να πληρώνω έξτρα λεφτά, γιατί δεν ρίχνει τις τιμές του, γιατί το δίνει τόσα λεφτά αυτό το προϊόν. Τέλος πάντων, αρκετά με το
με τον αρνητισμό μου για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Θα νομίζετε ότι είμαι προκατηλημένη. Αλλά δεν είμαι καθόλου προκατηλημένη. Έχω πολλά αγαπημένα από τον Κορέν. Ειδικά τα ρούζ, ας πούμε. Τα λατρεύω. Και make-up έχω χρησιμοποιήσει και τις πούδρες του έχω χρησιμοποιήσει. Και τα φρόλουτρα χρησιμοποιώ και όλα. Απλά, όταν χρειάζεται να κάνεις μια εκβαθέων ανάλυση και περιγραφή όπως η συγκεκριμένη, πρέπει να πω και τα αρνητικά και τα θετικά. Γιατί απλούστατα δεν έχω καμία σχέση με τον Κορέ, ούτε και... Εντάξει, είμαι φαρμακοποιός, έχω προϊόντο Κορέ στο φαρμακείο μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πουλάμε μούφες. Okay. Δηλαδή, υπάρχουν και δύο πράγματα που μπορούμε να πουλήσουμε και όταν είσαι ειλικρινής και ντόμπρος, ο κόσμος πιστεύω το εκτιμάει αυτό και βασίζεται στην άποψή σου. Έτσι ώστε και αυτοί είναι ικανοποιημένοι με την αγορά τους και έρχονται ξανά σε σένα, αλλά κυριότερα εσείς είσαι ικανοποιημένοι με το επίπεδο της προσφοράς που κάνεις και το επίπεδο της υπηρεσίας που προσφέρεις. Αυτά είχα να πω. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Ξέρω ότι για περιγραφή και άποψη για προϊόν είπα πάρα πολλά. Οι περιγραφές που θα κάνω θα είναι κάπως έτσι. Εάν δεν σας αρέσει, πείτε μου ότι σας ζάλισα το κεφάλι, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό, γιατί θέλω να είμαι αναλυτική, αντικειμενική, να λέω και την υποκειμενική μου άποψη και να παίρνετε μια τόσο ολοκληρωμένη άποψη για το προϊόν, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να κάνετε και κανένα Google Search. Εγώ, παραδείγματος χάρη, για αυτό το κραγιόν έκανα περίπου γύρω στα 30 Google Search, έψαξα όλα τα συστατικά του, έψαξα τις τιμές του, έψαξα τα reviews στο Makeup Alley. Να σας πω ότι είναι γύρω στο 4 στα 5, όπως και εγώ δηλαδή έδωσα 8 στα 10 αντικειμενικά. Για ό,τι άλλες ερωτήσεις και απορίες έχετε, ρωτήστε με στα comments και αν θέλετε να δείτε πώς γράφει το χρώμα επάνω στα χείλη μου, δείτε το βιντεάκι που πάει super υπερ γρήγορα και ζαλίζει όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Τα λέμε στα επόμενα βιντεάκια. Γεια σας!